Ορεστιάδα, θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για ευχάριστο θέμα. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορεστιάδας και Περιφέρειας, τον κύριο Χρήστο Τσομπανίδη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Κύριε Τσομπανίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Κουμαντζίδου. Τρίτη λευκή νύχτα, λοιπόν, στην Ορεστιάδα. Φέτος, 26 Αυγούστου, οι προετοιμασίες γίνονται βέβαια σε ιδιαίτερο κλίμα, έτσι, και με ιδιαίτερες συνθήκες. Ναι, οι προετοιμασίες ήδη άρχισαν να γίνονται εδώ και αρκετό καιρό. Το ιδιαίτερες συνθήκες, ναι, εξακολουθεί να υφίσταται το θέμα του κορονοϊού, αυτό εννοείται. Mm-hmm. Σίγουρα είναι όμως πολύ διαφορετικές με τις περσινές, οι οποίες ήταν χειρότερες και δεν μπόρεσαν αυτές τις εκδηλώσεις να λάβουν χώρα, όχι μόνο στην πόλη μας και οπουδήποτε αλλού, να λάβουν χώρα όπως θα έπρεπε. Φέτος οι προετοιμασίες μας εμάς σε ένα 80% έχουν γίνει. Έχουν συγκεντρωθεί και οριστεί τα καταστήματα με τα μουσικά δρόμενα, με τις μουσικές μας. Η συνδιοργάνωση της Τρίτης Λευκής Νύχτας είναι με το Σύλλογο Πάλσο Ειδικτών Ξενογλωσσών και τον Αθλητικό Όμιλο Ορεστιάδας. Θα έχουμε πολλούς καλεσμένους θεσμικούς και αυτοδιοικητικούς από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη, οι οποίοι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Έχουμε κάνει κινήσεις προβολής στις γειτονικές χώρες, γιατί έχουν ανοίξει πλέον τα σύνορα και από Ανατολή, γιατί στην πρώτη λευκή νύχτα είχαμε πάρα πολύ κόσμο και από εκεί. Ναι. Όλα πάνε καλά επί του παρόντος. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια τρίτη λευκή νύχτα αντάξια της πρώτης, μια και το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον. Σαφέστατα θα πρέπει να έχουμε το νου μας, θα κατηρούμε πάλι τις μάσκες μας, θα τηρούμε αυτά τα οποία λένε αυτή τη στιγμή το καθεστώς για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού και το τηρούμε όλοι. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πλέον, τουλάχιστον σε εμάς από ό,τι βλέπω εδώ, που δεν το παίρνει σοβαρά και να τα τηρεί. Επομένως θα έχουμε μια, ελπίζουμε, πολύ ωραία βραδιά. Πείτε μου λίγο τι θα περιλαμβάνει, εκτός από μεγάλες εκπτώσεις που θα κάνουν τα καταστήματα, νομίζω, και αυτό είναι στην ευχαιρία του κάθε επαγγελματία και καταστηματάρχη. Τι θα κάνετε εσείς από την πλευρά σου? Μου είπατε για μουσικά δρόμενα. Θα υπάρχουν κάποια stage, δηλαδή, που θα υπάρχει μουσική? Θα υπάρχουν, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι που είπατε, οι έμποροι προετοιμάζονται ήδη. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις, θα προετοιμαστούν και την συγκεκριμένη νύχτα με προσωπικά event που θα κάνει το κάθε κατάστημα, ό,τι νομίζει μπροστά, ώστε να αυξήσει το πελατολόγιο του. Και ετοιμάζονται για ένα δεύτερο λόγο, κυρία Κουμαντζίδου, που παρατηρήθηκε πέρυσι. Πέρυσι, η λευκή νύχτα άρχισε να δουλεύει από τη μέρα, από το πρωί. Mm. Δηλαδή, είχαν βγει ο κόσμος για να εκμεταλλευτεί και την ποσότητα και τις ποικιλίες, δεν ξέρω, από το πρωί, δηλαδή πέρυσι, είχαν βγει στην αγορά, από ό,τι μας λέγανε οι έμποροι. Πιστεύουμε ότι φέτος και αυτό θα γίνει, γι' αυτό λοιπόν και ετοιμάζονται. Ίσως ο κόσμος θέλει να κάνει και το πρωί κάποιοι τις αγορές του και να αφιερώσουν το βραδινό τους για τη διασκέδαση, που είναι το δεύτερο κομμάτι. Έχουμε αυτή τη στιγμή 10 καταστήματα τα οποία θα έχουν live μουσική στις ταβέρνες, δηλαδή, τις οποίες τα ονόματά τους όλα θα ανακοινώσουμε στο δελτίο τύπου των επόμενων 2-3 ημερών. Πλειοψηφία τους θα είναι στο ευρύτερο κέντρο και ελπίζουμε ότι θα έχουμε, όπως σας είπα, μια πολύ μεγάλη προσέλευση ανάλογη του 19. Άρα, προκειμένου να τηρήσετε τα μέτρα, δεν θα υπάρχουν κάποια υπαίθρια stage με μουσική, προκειμένου να μην συγκεντρωθεί και ο κόσμος στο σημείο αυτό, έτσι? Θα είναι μόνο σε καταστήματα εστίασης, εκεί όπου επιτρέπεται και ο κόσμος είναι καθιστός. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, με βάση αυτό το οποίο ισχύει τώρα, τα μέτρα που ισχύουν, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λέει μόνο καθήμενοι. Όπου είμαστε, μόνο καθήμενοι. Όχι, σε επέτριο χώρο δεν θα γίνει κανένα δρόμενο, λόγω του ότι οι επέτριοι χώροι μαζεύουν ορθίους, που δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm, μάλιστα. Οι καταστηματάρχες οι οποίοι συμμετέχουν είναι στην προσωπική επιλογή του καθενός ή θα πρέπει να απευθυνθεί προς τον ΕΕΒΟΠ προκειμένου να συμμετάσχει σε όλο αυτό, ή ο καθένας θα ενεργήσει μόνος του για εκείνη την ημέρα? Όσον αφορά τα εμπορικά καταστήματα, το ξέρουν για τις προηγούμενες χρονιές και πλέον δεν χρειάζονται καμία βοήθεια δική μας. Ενεργούν μόνοι τους, ξέρουν πώς να προβάλλουν. Όποιος βέβαια θέλει και είναι καινούριος, θα μας καλεί τα τηλέφωνά μας στο 2552-022-763
για να δώσουμε κατευθύνσεις. Όσοι δεν γνωρίζουν, οι περισσότεροι όπως σας είπα γνωρίζουν, ξέρουν πολύ καλά πώς γίνεται, όσον αφορά τους εμπόρους. Όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης, ήδη έχουν αποταθεί σε εμάς. Όπως σας είπα, τα περισσότερα έχουν κλείσει πιθανόν το πρόγραμμά τους. Όσον αφορά τώρα τις επόμενες μέρες, ίσως να προσθεθούν μερικά ακόμη όσοι επιθυμούν. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί. Γνωρίζουμε να μας πείτε ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί, ώστε και κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτές τις οδούς, να γνωρίζουν κατά πόσο μπορούν να επεκταθούν περισσότερο από το όριό τους προς το πεζοδρόμιο ή προς τον δρόμο. Ποιοι θα κλείσουν, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα αυτοκίνητα, θα ανοίξουν για τους πεζούς δηλαδή. Ναι, περιορισμένος θα είναι όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Για το λόγο ότι για να μπει, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο, ας το πούμε, μια δυσλειτουργία όσον αφορά αυτό. Οι ανάγκες μας περιλαμβάνονται ανάμεσα στους δρόμους Εμμανουήλ Ρήγα και Τερκέτζη, εκατέρωθεν δηλαδή της πλατείας, η οποία θα είναι κλειστή, και από το ύψος της πλατείας προς τη Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι το πρώτο δημοτικό σχολείο. Τα ταξί για την ακρίβεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το μέρος το οποίο μπορεί να κλείσει, θα κλείσει και δεν θα επηρεάσει την περαιτέρω λειτουργικότητα της κίνησης. Ποιες ώρες θα είναι κλειστός ο δρόμος για τα αυτοκίνητα? Με την ένταξη των διαδικασιών, μετά τις 6 το απόγευμα, 6. Θα κλείσει ο δρόμος, γιατί στις 7 γίνεται η έναξη. Γίνεται η έναξη στην κεντρική πλατεία με την παρουσία, όπως σας είπα, των προσκεκλημένων σεισμικών. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της έναξης, τελετή της έναξης. Σε 8.30 ώρα θα ξεκινήσουν τα μουσικά δρόμενα και παράλληλα θα γίνεται και η επίσκεψη στο εμπορικά καταστήματα. Μέχρι τι ώρα θα είναι αυτό? Μέχρι τις 12. Μάλιστα. Κύριε Τσομπανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φυσικά μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία σας να τα ξαναπούμε και να ξαναγνωστοποιήσουμε προς τον κόσμο και για κάποιους που θέλουν να επισκεφθούν την Ορεστιάδα, έτσι, εκείνη την ημέρα, και να διασκεδάσουν και να ψωνίσουν ευθυνά. Καλούμε όλο τον κόσμο και τιμές θα βρει καλές, γιατί δεν το λέω επειδή θέλω να το πω, επειδή έχει ξαναγίνει και πέρυσι και πρόπερσι, το λέει ο κόσμος ότι είχαμε πάρα πολύ καλές δυνατές εκτόσεις. Όσον αφορά το θέμα της διασκέδασης, επίσης γνωστό. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, όπως και το 19 που ήρθαμε, μέχρι και από Αλεξανδρούπολη και από όλο τον Εύρο, θα περάσουν εξίσου και καλύτερα από το 19. Περιμένουμε όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε, κύριε Τσομπανίδη. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.